Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην στεναχωρηθεί. Παντελή. Δεν ξέρω για τις συμπαίκτριές μου. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά για μένα είναι ότι σίγουρα θα απογοητευτώ πάρα πολύ. Γιατί είχα σκοπό, ας πούμε, να το εξελίξω. Να συνεχίσω μες στο παιχνίδι. Να μάθω πράγματα. Να αποκτήσω καινούργιες εμπειρίες. Να αγωνιστώ. Παντελή, μπορείς να γυρίσεις σπίτι. Εκεί φεύγει όλο το βάρος από πάνω μου. Πραγματικά. Να χαιρετήσω πρώτα εσάς. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, το δούμε μετά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Άλκηστη, πιστεύεις ότι έχεις κάνει πιατάρα? Ναι. Δεν έχεις κάνει πιατάρα. Ξέρεις τι, καλό είναι αυτή η σιγουριά και χρειάζεται όταν είσαι μέσα στην κουζίνα. Θέλει κότσια, θέλει στομάχι και είναι ένα καλό στοιχείο, ένα θετικό στοιχείο. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο ταπεινή. Άλλη στάση που κρατάμε μέσα σε μια κουζίνα για να αντέξουμε όλη αυτή την πίεση και άλλο όταν βγαίνουμε από αυτή. Και η δικιά σου σούπα είχε χτυπηθεί παραπάνω. Ήταν και η δικιά σου αρκετά μαστιχωτή. Και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που ξεχώρισε το πιάτο του Παντελή. Γεύστηκα. Ήσασταν πολύ κοντά και οι δύο. Αρχίζει η καρδιά μου να χτυπάει πάρα πολύ δυνατά. Δεν άκουγα καν τι μου λέγανε. Καν, πραγματικά. Το είπαμε και στην αρχή. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Είμαστε οι μέντορές σας. Δεν είμαστε εδώ για να σας σώσουμε. Οπότε, Εύα, εγώ, ως μεντορά σου και αυστηρότερος κριτής, δυστυχώς είμαι στη θέση να σου πω ότι αποχωρείς από το μάστερ. Τα είδες. Και ακούω ότι σώνομαι τελικά. Είναι, λες και πραγματικά μου φύγανε και τα 130 κιλά που έχω πάνω μου. Και ήταν, λες και τα ξαναπήρα κατευθείαν. Γιατί είχα μία λύπη και μία χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπράβο, Αλκηστής. Έχω μία μαντινάδα για το γύρο εδώ πέρα. Εδώ. Ναι. Εγώ είμαι μέντορα σου, γι' αυτό να έγραψε μαντινάδα. Θα ακούσει και θα καταλάβει. Εντάξει. Κι αν με έκαψε το φυσικό βούτυρο και βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, εγώ θα πάω τελικό, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Στεναχωρήθηκα που πέρασα, που δεν πέρασα βασικά στο σπίτι, αλλά και από την άλλη χάρηκα πάρα πολύ την άλκηστη. Οπότε τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα εκείνη τη στιγμή. Δεν μου είναι εύκολο, δεν μου ήταν εύκολο που το ανακοίνωσα εγώ, που το πάγω σε σένα. Είμαστε χαρούμενοι που όλα τα πιάτα ήταν πολύ κοντά. Μην το θεωρήσεις αποτυχία. Όχι, σε καθόλου. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Έδωσες ένα πάρα πολύ καλό πιάτο. Και μπορώ να πω ότι το... Η απόφασή μας βασίστηκε και πάρα πολύ σε αυτό που σου ανέφερα. Ελπίζω να το σκεφτείς αυτό και να δοκιμάζεις τα πάντα όταν βρίσκεσαι σε μια επαγγελματική κουζίνα. Είτε σ' αρέσουν, είτε δεν σ' αρέσουν. Μάλιστα. Πριν βγουν στον πελάτη, πρέπει να δοκιμάσεις τα πάντα.